Sem Fronteiras em Vila Moura. Στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, ένα ραντεβού καλοκαιρινό, ένα ραντεβού που σας προσφέρει κέφι, χαρά, χαλάρωση, ένα υπερθέαμα, χρώματα. Ένα θέαμα το οποίο μόνο τα παιχνίδια χωρίς σύνορα μπορούν να σας προσφέρουν, γι' αυτό και τα αγαπάτε. Βρισκόμαστε στη Βίλα Μούρα, είναι η διοργάνωση της Πορτογαλίας για το 1995. Η Βίλα Μούρα είναι μια πόλη στο νοτιότατο άκρο της Πορτογαλίας και έχουμε εδώ να δούμε παιχνίδια χωρίς σύνορα ανάμεσα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες. Με κεντρικό θέμα θα μπορούσαμε να πούμε γενικά 1995, χρόνια γιορτής. Και ανάμεσα στις πολλές γιορτές γιορτάζει και η πυροσβεστική της Πορτογαλίας, γι' αυτό άλλωστε και βλέπετε παραταγμένα τα οχήματα και τώρα και τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να υποδεχθούν τις ομάδες από τις 7 ευρωπαϊκές χώρες. Καμπαρόνιο από την Ελβετία, η πρώτη ομάδα μας. Φρίντλαντ από την Τσεχία. Η ομάδα του νησιού της Κο από την Ελλάδα. Τίσα Ουιβάρος από την Ουγγαρία. Από την Ιταλία η ομάδα της Μπίμπο Βαλένσια. Από τη Μάλτα είναι η ομάδα του Ράμπατ. Και βέβαια τελευταία η Ντίβα, γιατί εδώ διοργανώνεται το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε, η ομάδα της Πορτογαλίας από το Φάρο. Την βλέπετε. Παρουσιάστηκαν λοιπόν όλες οι ομάδες με τις μασκότ τους η κάθε μια. Όσες βέβαια έχουν μασκότ, βλέπετε όλες τις σημαίες και όλα τα παιδιά έτοιμα να παίξουν στα παιχνίδια. Και αυτοί βεβαίως είναι οι κριτές στο πυροσβεστικό όχημα και αυτοί. Ένας κριτής από κάθε χώρα. Κριτές είναι απαραίτητοι να επιβλέπουν τα παιχνίδια και να τα βαθμολογούν. Και βέβαια ο Ντενί Πετιό που είναι ο επικεφαλής των κριτών. Οι Πορτογάλοι αγαπούν πάρα πολύ τα παιχνίδια χωρίς σύνορα και βέβαια είναι στις κερκίδες όλη η πόλη. Ο Ελάντιο Κλίμακο με την Αναμπέλ και το Λουίς θα είναι η οικοδεσπότη. Βλέπετε το πράσινό της πρώτο με 7 βαθμούς. 6 για την Τσεχία, 5 για την Ουγγαρία, 4 για τη Μάλτα, 6 για την Ελβετία που δεν τα πήγε καλά στο Τζόκερ, 4 για την Ελλάδα και 1 για την Ιταλία. Τελικά και οι τρεις ομάδες που παίξαν Τζόκερ, Ουγγαρία, Ελβετία και Ελλάδα, δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Γιατί η Ουγγαρία έχει έρθει τρίτη, έχει έρθει πέμπτη η Ελβετία, έκτη η Ελλάδα. Να λοιπόν, Τίσα Ουιβάρος Ουγγαρία 10, Φάρο Πορτογαλία 7, Γκαμπαρόνιο Ελβετία 6, αλλά και Φρίντλαντ Τσεχία 6, Κος Ελλάδα 4 και Ράμπατ Μάλτα 4 και Βίμπο Βαλέντια από την Ιταλία 1 βαθμό. Ήταν μόλις το πρώτο παιχνίδι. 7 χώρες, μία χώρα δεν παίζει σε κάποιο παιχνίδι, εδώ είναι η Ουγγαρία. Πρώτη Πορτογαλία 7, δεύτερη Ελλάδα 6, Τσεχία 10, 8, Ιταλία 3, Ελβετία 2, Μάλτα. Η Ουγγαρία δεν έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και πάλι κατόπιν κληρώσεως. Κάθε χώρα δεν παίζει σε ένα παιχνίδι και αυτό το αποφασίζει η κλήρωση που γίνεται. Λοιπόν, τελική κατάταξη μετά το δεύτερο παιχνίδι. Φρίντλαντ 16, Φάρο 14, Κος 10, Τίσα Ουιβάρος 10, Γκαμπαρόνιο 9, Βίμπο Βαλέντια 9 και Ράμπατ 6. Η Κος βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την Ουγγαρία και στην πρώτη η Τσεχία. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι. Ο πίνακας αυτός λοιπόν θα αλλάξει πολλές φορές ακόμα. 16, η Ουγγαρία. Βλέπετε λοιπόν με 7 βαθμούς στην πρώτη θέση τη δικιά μας, το δικό μας το μπλε, το ελληνικότατο. Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ουγγαρία και Τσεχία ακολουθούν και τα παιδιά από την ΚΟ δεν το βάζουν καθόλου κάτω, παρόλο που ο κακός Τζόκερ θα μπορούσε να τους ρίξει το ηθικό, δεν τους το έριξε. Και βλέπετε, πρώτη είναι η Πορτογαλία με 19, δεύτερη η Τσεχία με 18, τρίτη η ΚΟΣ με 17, τέταρτη η Μάλτα με 16, πέμπτη η Ιταλία με 15, έκτη η Ουγγαρία με 13,
6 και 7 η Ελβετία με 9 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ μικρές οι βαθμολογικές διαφορές τους τρεις πρώτους, σε όλους άλλωστε. Αν υποθέσουμε όμως ότι η Πορτογαλία δεν έχει παίξει ακόμα τζόκερ και δεν έχει διπλασιάσει τους βαθμούς, πρέπει να περιμένουμε μια έκπληξη από την Πορτογαλία. Ένα ξεχώρισμα δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν πρώτη Ουγγαρία με 7, δεύτερη Πορτογαλία με 6, τρίτη Τσεχία με 5, τέταρτη Μάλτα με 4, πέμπτη Ελλάδα με 3, δεύτερη Ελβετία με 2 και η Ιταλία δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι που μόλις είδαμε. Θα δούμε και την τελική βαθμολογία μετά το τέταρτο παιχνίδι που βρίσκει πάλι πρώτη την Πορτογαλία με 25, δεύτερη την Τσεχία με 23, τρίτη την Ελλάδα με 20 αλλά και την Ουγγαρία με 20 και τη Μάλτα με 20, έκτη την Ιταλία με 15 και 7η την Ελβετία με 11 βαθμούς. Έχουμε λοιπόν μια ισοβαθμία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Μάλτα στην τρίτη θέση και η Πορτογαλία δεν έχει παίξει ακόμα τζόκερ. Ο πίνακας θα αλλάξει και πάλι. Μπράβο λοιπόν στην Go που κατάφερε να ξεπεράσει την ατυχία του τζόκερ. Το βλέπετε άλλωστε. 7 συνολικοί βαθμοί για την Πορτογαλία στην πρώτη θέση, 6 για τη Μάλτα στη δεύτερη, και η Μάλτα τα πήγε πάρα πολύ καλά. 5 για την Ελλάδα στην τρίτη και ακολουθούν Τσεχία, Ελβετία, Ιταλία και Ουγγαρία. Αλλάζει ο πίνακας, αλλά δεν αλλάζει η πρωτιά της Πορτογαλίας με 32 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η Τσεχία με 27. Στην τρίτη έχει περάσει η Μάλτα με 26 βαθμούς. Στην τέταρτη βρίσκεται η Ελλάδα με την Go με 25. Στην πέμπτη η Ουγγαρία με 21. Στην έκτη η Ιταλία με 18. Στην έβδομη η Ελβετία με 14. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μάλτα που τα πήγε πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι κατάφερε να περάσει στην τρίτη θέση. Βλέπουμε λοιπόν η Ελλάδα στην τρίτη θέση με πρώτη την Πορτογαλία με 7, δεύτερη την Ουγγαρία με 6, τρίτη η Κος με 5, η Πορτογαλία τους κάνει 14 και παίξει τζόκερ, Ελβετία, Τσεχία, Ιταλία ακολουθούν και η Μάλτα δεν έπαιζε στο έκτο παιχνίδι που μόλις παρακολουθήσαμε. Συνεπώς δεν νομίζω να αλλάζει ο πίνακας η κατάταξη, ούτε από τη Μάλτα που δεν έπαιζε περιμένουμε τίποτα, η Πορτογαλία θα είναι πάντα μπροστά με μεγαλύτερη διαφορά βαθμολογίας. Όμως πέρασε η Κος στη δεύτερη θέση με 30 βαθμούς, ισοψηφεί με το Φρίντλαντ της Τσεχίας και ακολουθούν Ουγγαρία, Μάλτα, Ιταλία και Ελβετία. Όλοι οι τζόκερ είναι παιγμένοι, συνεπώς δεν περιμένουμε. Βλέπουμε και την κατάταξη του παιχνιδιού που μόλις παρακολουθήσαμε. 7 Ουγγαρία, Ιταλία, 5 Μάλτα, 4 Ελβετία, Τσεχία, 2 Ελλάδα ή Πορτογαλία δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν θέμα του κριτή, ήταν όντως πραγματικό αυτό, δεν μπορούμε να το πούμε. Μάλλον κάπως αυστηρό μας φάνηκε. Πρώτη θέση λοιπόν συνεχίζει να είναι η Πορτογαλία και το Φάρο με 46, στη δεύτερη η Τσεχία και η Ουγγαρία με 34, στην τέταρτη αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Κος με 32, στην πέμπτη η Μάλτα με 31, στην έκτη η Ιταλία με 27 και στην έβδομη η Ελβετία με 22 βαθμούς. 53 της Τσεχίας, 0,56 της Μάλτας και βλέπετε πρώτη Ουγγαρία με 7, δεύτερη Πορτογαλία με 6, τρίτη Ελβετία με 5, Τσεχία 4, Μάλτα 3, Ιταλία 2, η Ελλάδα δεν έπαιξε στο παιχνίδι που είδαμε. Και για να δούμε λίγο την τελική κατάταξη μετά και από αυτό το παιχνίδι που βρίσκει πρώτη την Πορτογαλία με 52, δεύτερη όμως την Ουγγαρία με 41 βαθμούς, τρίτη την Τσεχία με 38, τέταρτη τη Μάλτα με 34, στην πέμπτη θέση την Ελλάδα με 32, στην έκτη την Ιταλία με 29 και στην έβδομη την Ελβετία με 27 βαθμούς. Τελική κατάταξη. Ουγγαρία πρώτη με 7, Ελβετία με 6, δεύτερη, Πορτογαλία τρίτη με 5, τέταρτη Ελλάδα με 4, τρίτη Μάλτα, 3 βαθμούς για τη Μάλτα και 2 για την Ιταλία. Η Τσεχία δεν έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι. Περιμένουμε τον τελικό πίνακα. Πορτογαλία σταθερότητα με απόσταση στην πρώτη θέση και 57 βαθμούς. Ουγγαρία κρατάει τη δεύτερη θέση με 48, την τρίτη η Τσεχία με 38, την τέταρτη η Μάλτα με 37, την πέμπτη η Ελλάδα με 36, την έκτη η Ελβετία με 33 και την έβδομη η Ιταλία με 31 βαθμούς. Βέβαια, τέταρτη με πέμπτη θέση, Μάλτα με Ελλάδα, χωρίζονται από ένα μόνο 5 είναι η Ελβετία. Βλέπετε τα αποτελέσματα του Φιλ Ρούζ. Είμαστε τρίτη στη συνολική κατάταξη του Φιλ Ρούζ, ξαναλέω. Πρώτη λοιπόν η Ελβετία, δεύτερη η Τσεχία με 6, τρίτη η Ελλάδα και η Ουγγαρία από 5 βαθμούς κάθε μία και τέταρτη η Μάλτα και η Πορτογαλία από 3 βαθμούς, τελευταία η Ιταλία. Βλέπουμε λοιπόν την Πορτογαλία και το Φάρο να κρατάει σταθερά με 60 βαθμούς στην πρώτη θέση, η Ουγγαρία δεύτερη με 53, Τσεχία τρίτη με 44, στην τέταρτη θέση πλασαρίστηκε η Κος με 41, στην πέμπτη η Ελβετία και Μάλτα από 40 και στην έβδομη η Ιταλία με 32 βαθμούς. Κάποια άλλη ομάδα.
Και ήρθε η σειρά της δικής μας χώρας, της Ελλάδας και της ΚΟ. Ιστορία χιλιάδων ετών, ελληνικό χρώμα, μοναδική ομορφιά, νησί των Δωδεκανήσων, πατρίδα του Ιπποκράτη, του πατέρα της ιατρικής, Ασκληπιείο και μουσεία και ο ναός του Διονύσου και το μεσαιωνικό κάστρο, τι να βρωτοπούμε. Μιλάμε βέβαια για την πανέμορφη ΚΟ, που ταξιδεύει και αυτή με τις εικόνες της σε όλη την Ευρώπη. Και να είστε σίγουροι, αυτές οι εικόνες αφήνουν εντυπώσεις. Είναι πιο πάνω από τη Μάλτα, είναι τέταρτη. Βλέπετε λοιπόν, Πορτογαλία 14 βαθμούς, Ουγγαρία 12, Τσεχία 10 και Ελλάδα 10, Μάλτα 6, Ιταλία 4, Ελβετία 2 βαθμοί. Αυτό θα αλλάξει τον πίνακα, όχι όσον αφορά την πρωτιά, αυτή είναι ξεκαθαρισμένη. Είναι πορτογαλέζικη, είναι πρωτιά του Φάρο. Αλλά να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Φάρο λοιπόν, πρώτο με 74 βαθμούς, Ουγγαρία δεύτερη, της Αουιβάρος με 65, τρίτη Τσεχία και Φρίλαν με 54, τέταρτη Ελλάδα και η Κος με 51 βαθμούς, τα πήγαν πολύ καλά τα παιδιά. Πέμπτη η Μάλτα και το Ράμπατ με 46, έκτη η Ελβετία και τον Καμπαρόνιο με 42, έβδομη και τελευταία Ιταλία, Βίμπο Βαλέντια με 36 βαθμούς. Με την Πορτογαλία στην πρώτη θέση, τι πιο φυσικό, εντός έδρας, αλλά και την ΚΟ στην τέταρτη θέση, και φέτος δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο. Οι ελληνικές ομάδες πάνε πολύ καλά, έχουν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία, είναι μάχημες και είναι και πολύ δυναμικές. Τέταρτη θέση λοιπόν για την ΚΟ, μια ομάδα που αγωνίστηκε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά της. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο τα βλέπουμε εμείς από τις οθόνες της τηλεόρασής μας. Είναι πολύ πιο δύσκολα εκεί κάτω στο τερέν. Άλλη μια εκπομπή τελειώνει εδώ. Σας αφήνω να ζήσετε αυτή την καταπληκτική ατμόσφαιρα των παιχνιδιών στο τέλος. Καλή σας νύχτα και ραντεβού όπως πάντα την άλλη εβδομάδα.